Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Έχουμε θεματάρα απόψε. Θα μιλήσουμε για ένα πρόβλημα παλιακό, το οποίο όμως εξακολουθεί να συμβαίνει και να δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις των ζευγαριών και στη σημερινή εποχή. Ο διαχωρισμός της γυναίκας ή ο διαχωρισμός των γυναικών σε κατηγορία γυναίκα που κάνει για σύζυγος και γυναίκα που κάνει για ερωμένη. Στην παραδοσιακή ανατολίτικη νοοτροπία μιας πατριαρχικής κοινωνίας όπως η ελληνική ή η κυπριακή, στην οποία η πατριαρχία βρίσκεται στην εκπνοή της αλλά εξακολουθεί να υφίσταται και οι άνδρες που είναι τώρα 30, 40, 50 χρόνων έχουν μεγαλώσει με πατριαρχικά πρότυπα, συχνά παρατηρείται το φαινόμενο να διδάσκονται τα νεαρά αγόρια μεγαλώνοντας μέσα από την pop κουλτούρα, μέσα από τα παραδείγματα των γονέων τους, μέσα από τη λογοτεχνία, μέσα από τις ταινίες, μέσα από όλα αυτά τα ερεθίσματα που δίνονται σε ένα νεαρό άνθρωπο μεγαλώνοντας, να διδάσκονται τη λανθασμένη στερεοτυπική πεποίθηση πως οι γυναίκες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η μια κατηγορία είναι της καλής γυναίκας, της σεμνής γυναίκας, της μυαλωμένης γυναίκας, της σοβαρής γυναίκας, η οποία είναι κατάλληλη για σύζυγος και μητέρα και την οποία δεν μπορούμε να τη δούμε ερωτικά ή δεν κάνει να τη δούμε ερωτικά ή δεν επιτρέπεται να τη δούμε ερωτικά, και όταν λέω ερωτικά εννοώ πιο σεξουαλικά, και σε μια άλλη κατηγορία της γυναίκας που είναι μπιπ και κάνει για ερωμένη. Θα μου πείτε, τι μας λες τώρα, αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Δεν μας λες κάτι καινούριο, φυσικά δεν σας λέω κάτι καινούριο. Είναι καινούριο όμως το ότι μου έχει ζητήσει αυτό το βίντεο να το κάνω ένας άνδρας, ο οποίος έχει ανακαλύψει στη δεκαετία του 40 που βρίσκεται, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που του έχει, το μεγαλύτερο θέμα που του έχει προκαλέσει εσωτερικό διχασμό, αλλά και ουσιαστικό διχασμό στη ζωή του, είναι αυτή η διαφοροποίηση που κάνει μεταξύ της συζύγου, μητέρας και ερωμένης. Ο άντρας αυτός μεγάλωσε έχοντας αυτό το στερεότυπο στο μυαλό του, ότι τη γυναίκα των παιδιών μας, τη σύζυγό μας δεν την βλέπουμε σαν μπιπ, ενώ σαν μπιπ μπορούμε να δούμε μια γυναίκα με την οποία δεν είμαστε παντρεμένοι, δεν έχουμε κάνει παιδιά, την οποία την έχουμε γνωρίσει κάτω από συνθήκες χαλαρές και ελαφριές, και ότι την σεξουαλική ικανοποίηση, ολοκλήρωση και ευχαρίστηση μπορούμε να τη βρούμε μέσα από τις γυναίκες που έχουμε για ερωμένες ή τη γυναίκα που έχουμε για ερωμένη ή για μπιπ. Αλλά αυτή τη γυναίκα δεν μπορούμε να τη δούμε ως σύζυγο. Για να τη δούμε ως σύζυγο πρέπει να την αλλάξουμε. Και τη γυναίκα που βλέπουμε ως σύζυγο, η οποία είναι σοβαρή, μετρημένη, ήρεμη, ησυχή, μητρική, δεν μπορούμε να τη δούμε ως ερωμένη, γιατί αυτό θα ήταν ντροπή, γιατί αυτό δεν θα τέριαζε με το στερεότυπο που έχουμε στο μυαλό μας. Ο άνθρωπος αυτός έχει ταλαιπωρηθεί και ο ίδιος και έχουν ταλαιπωρηθεί και οι γυναίκες στη ζωή του από αυτό το διαχωρισμό και μου ζήτησε να φτιάξω αυτό το βίντεο για να το βοηθήσω και αυτόν αλλά και άλλους άντρες που βρίσκονται σε παρόμοια θέση να καταλάβουν ότι αυτή η πεποίθηση που έχουν μέσα στο μυαλό τους, ότι αυτή η σκέψη που έχουν ότι μία γυναίκα δεν μπορεί να είναι και σύζυγος και μητέρα και ταυτόχρονα και ερωμένη και μπιπ, ότι είναι μια παλιωμοδίτικη άποψη, λανθασμένη άποψη, στερεοτυπική άποψη, η οποία στερεί και από τους ίδιους, αλλά και από τις συντρόφους τους, τη χαρά μιας ολοκληρωμένης σχέσης. Ο κόσμος συνήθως λέει ολοκληρωμένη σχέση, τη σχέση στην οποία υπάρχει σεξουαλική επαφή. Στην αργό ή στην καθομιλωμένο τα λέμε αυτή η σχέση είναι ολοκληρωμένη, ενώ με έχουν κάνει σεξ αυτοί οι δύο. Διαφωνώ με αυτό το χαρακτηρισμό. Ολοκληρωμένη σχέση δεν είναι μια σχέση που έχει μέσα το σεξ. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, ολοκληρωμένη σχέση είναι μια σχέση η οποία περιλαμβάνει όλα τα μέρη της προσωπικότητας ενός ανθρώπου, όλες τις επιθυμίες του, καλύπτει όλες τις επιθυμίες του, ικανοποιεί όλες τις επιθυμίες του και μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες του. Μια σχέση ολοκληρωμένη είναι μια σχέση με έναν άνθρωπο με τον οποίο τολμούμε, επιχειρούμε και είμαστε ανοιχτοί και διατεθειμένοι να συνδεθούμε σε όλα τα επίπεδα. Και σε ένα επίπεδο συντροφικότητας και σε ένα επίπεδο επικοινωνίας
και σε ένα επίπεδο δημιουργίας οικογένειας, αλλά και σε ένα επίπεδο εξερεύνησης της σεξουαλικότητας μας. Η σεξουαλικότητα μας και ο ερωτισμός μας δεν είναι άσχημα πράγματα. Δεν είναι πράγματα για τα οποία να ντρεπόμαστε. Δεν είναι ντροπής πράγματα να έχουμε ερωτικές και σεξουαλικές ορμές. Δεν είναι ντροπής πράγματα να έχουμε σεξουαλική σύνδεση και να εξερευνούμε τη σεξουαλικότητα μας με το τέρι μας. Δεν σημαίνει όταν διερευνούμε τη σεξουαλικότητα μας με τη γυναίκα μας ή με τον άνδρα μας ότι μετά δεν μπορούμε μετά από μία ώρα, μετά από μισή ώρα να παίξουμε το ρόλο και να εξερευνήσουμε τη γονεϊκότητα μας ως γονείς απέναντι στα παιδιά μας ή τη συντροφικότητα μας ως σύντροφοι ένας απέναντι στον άλλο ή τον επαγγελματισμό μας ως επαγγελματίες ο καθένας στο πεδίο του. Οι άνθρωποι είμαστε πολλά πράγματα. Έχουμε διάφορους ρόλους. Όλοι από μας, όλοι οι άνθρωποι το έχουμε αυτό. Για παράδειγμα, εγώ είμαι μητέρα. Τον είπα πρώτον αυτόν τον ρόλο, ενδιαφέρον, ε. Θα ρωτήσω την ψυχολόγο μου γιατί ο πρώτος ρόλος που είπα ήταν μητέρα σήμερα. Είμαι ψυχολόγος. Είμαι κόρη. Είμαι αδερφή. Είμαι YouTuber. Είμαι φίλη. Υπήρξα σύζυγος, υπήρξα ερωμένη. Είμαι συγγραφέας. Έχω τόσους πολλούς ρόλους. Δεν σημαίνει ότι ο ένας ρόλος αναιρεί τον άλλο και ότι δικαιούμαι να ζήσω μόνο κομμάτια το ρόλο μου, δηλαδή κομμάτια του εαυτού μου. Δηλαδή ένα κομμάτι μόνο να ικανοποιείται. Για παράδειγμα, όταν ήμουν παντρεμένη να είμαι μόνο γυναίκα, σύζυγος, μητέρα, ερωμένη και να μην είμαι φίλη στις φίλες μου, να μην είμαι κόρη στους γονείς μου, να μην είμαι αδερφή στον αδερφό μου ή σε μια ακόμη πιο extreme κατάσταση, αν είχα μια ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο εξαιρετικά χτυτικό, να είμαι μόνο η ερωμένη του και να μην είμαι εργαζόμενη, να μην είμαι ψυχολόγος, να μην είμαι συγγραφέας, να μην είμαι YouTuber ή να μην είμαι μητέρα, να μην έχω σχέση με τα παιδιά μου. Και να μην έχω τη μητρική σχέση με τα παιδιά μου, την οποία θέλω να έχω, επιδιώκω να έχω, επιθυμώ να έχω, και η οποία αυτή η μητρική σχέση σε καμία περίπτωση δεν έρχεται σε αντιπαράθεση και δεν απειλείται από την ανάληψη οποιοδήποτε άλλου ρόλου από εμένα έχει να κάνει με τη γυναικεία μου διάσταση. Εάν βρεθώ σε μια ερωτική σχέση, αυτό δεν με κάνει ανίκανη για να είμαι μητέρα. Μπορούμε οι άνθρωποι να συνδυάσουμε τους ρόλους μας και στους άνδρες το ίδιο. Ένας άνδρας ο οποίος έχει μια ερωτική σχέση είτε με τη μητέρα των παιδιών του είτε με μια άλλη γυναίκα στην περίπτωση που δεν έχει ερωτική σχέση με τη μητέρα των παιδιών του, αυτό δεν τον κάνει ακατάλληλο για να είναι πατέρας. Όλες αυτές είναι παλαιολιθικές αντιλήψεις, είναι παλαιομοδίτικες αντιλήψεις, οι οποίες είναι φυτεμένες στο μυαλό μας σαν ένα άλλο λογισμικό, το οποίο δεν μας αφήνει να ευχαριστηθούμε τη ζωή. Και τι συμβαίνει? Συνήθως μπορεί να έχεις ένα ζευγάρι, να συνδέονται δύο άνθρωποι, οι οποίοι να γνωριστούν ίσως σε μια νεαρή ηλικία, ίσως στα 25, ίσως στα 30, σε μια ηλικία που θα αποφασίσουν μαζί να δημιουργήσουν οικογένεια. Κατά τη γνωριμία τους και πριν την έναρξη της δημιουργίας οικογένειας να έχουν τρομερή ερωτική χημεία μεταξύ τους και να προλαμβάνουν τον έρωτα και τη σεξουαλικότητά τους. Όταν όμως παντρευτούν και έρθει η μητρότητα και η πατρότητα, να τονεί η ερωτική του ζωή και να λέει η γυναίκα «Δεν μπορώ να λειτουργώ σεξουαλικά το ίδιο όπως προτού γίνω μάνα, γιατί τώρα είμαι μάνα». Ή να λέει ο πατέρας «Δεν μπορώ να δω τη γυναίκα μου πλέον σεξουαλικά και να τη δω σαν μπιπ, όχι ως μπιπ, γιατί είναι η μάνα των παιδιών μου. Και πώς μπορώ να τη ζητήσω να με φιλήσει εμένα με το στόμα που φυλάει τα παιδιά μου, για παράδειγμα». Συνήθως οι άνδρες περισσότερο έχουν αυτή τη διαφοροποίηση, κάποιες φορές την έχουν και οι γυναίκες όμως. Δηλαδή, άπαξ και δουν τη γυναίκα τους μητέρα, δεν μπορούν μετά να τη δουν ως ερωμένη. Και ακόμη χειρότερα, κάποιοι άλλοι άνδρες επιλέγουν συνειδητά μία γυναίκα για σύζυγο και μητέρα των παιδιών τους, η οποία να μην έχει σεξουαλικότητα, να μην έχει εμφανή σεξουαλικά στοιχεία, να μην ταιριάζουν σεξουαλικά με αυτήν, να μην υπάρχει ερωτισμός ανάμεταξύ τους, τη διαλέγουν όμως για να την παντρευτούν και να κάνουν παιδιά μαζί της, επειδή είναι καλή για μητέρα, είναι καλή για σύζυγος, αλλά δεν τους τραβάει ερωτικά, δεν τους ελκύει ερωτικά ή δεν αφήνουν τον εαυτό τους να βιώσει ερωτισμό μαζί της. Και μπαίνοντας σε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια που ονομάζεται γάμος,
Και περνάει ο χρόνος και περνούν τα χρόνια και έρχονται τα παιδιά και έρχονται οι ευθύνες και έρχονται οι υποχρεώσεις. Αυτός ο άντρας να βρίσκει τον εαυτό του ανέραστο. Να βρίσκει τον εαυτό του ανικανοποίητο σεξουαλικά και μετά να ψάχνεται και να ψάχνει εκτός γάμου για να βρει μια γυναίκα που να μην είναι η γυναίκα του, να μην είναι η μητέρα των παιδιών του, την οποία να μπορεί να τη δει ως ερωμένη και την οποία να μπορεί να την απαυτώσει. Τι διχασμός είναι αυτός. Και τι τραγικό πράγμα όταν έχει επιλέξει ένας άντρας να παντρευτεί μια γυναίκα με την οποία θα μπορούσε να έχει ερωτισμό, θα μπορούσε να έχει ερωτική χημεία, αλλά το κόβει από την αρχή. Και λέει όχι. Αυτήν την επιλέγω επειδή κάνει για σύζυγος, κάνει για μάνα. Είναι κοινωνικά αποδεκτή, είναι ηθικά αποδεκτή. Τη βάζω σε αυτό το βάθρο, τη βάζω σε αυτό το ρόλο και στερώ και από την ίδια την ολοκλήρωση της σεξουαλικότητας της. Φυσικά, όταν έχουμε να κάνουμε με γάμους οι οποίοι είναι μακρόχρονοι και οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί μέσα στα χρόνια και τέτοιου είδους πεποιθήσεις έχουν αποξενώσει ερωτικά και συναισθηματικά τους δύο συντρόφους, είναι δύσκολο να ανατρέψουμε αυτό το μοτίβο. Χρειάζεται εντατική θεραπεία ζευγαριού και των δύο μελών του ζευγαριού, couples therapy, οικογενειακή θεραπεία, θεραπεία ζευγαριού και πλήρης ειλικρίνεια. Να ανοίξουμε το στόμα μας όλοι, και ο άνδρας και η γυναίκα και ο ένας σύντροφος και ο άλλος σύντροφος, και να μιλήσουν ανοιχτά και για το πώς νιώθουν και για το πώς σκέφτονται και για το ποιες είναι οι πεποιθήσεις τους, να μιλήσουν ανοιχτά για το τι πράγματα έχουν κάνει που δεν τα ξέρει το τέρι τους και να δουν αν γίνεται να ξαναχτίσουν ή να χτίσουν για πρώτη φορά την ερωτική τους σχέση. Γιατί γάμος χωρίς ερωτική σχέση δεν νοείται. Συγγνώμη που θα σας το πω, αυτή είναι η άποψή μου. Για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε μια ηλικία και νεαροί και νεανικοί, θα έλεγα μέχρι τα 80, 85, πώς μπορείς να είσαι σε γάμο αν δεν έχεις ερωτική σχέση με τον σύντροφό σου και αν δεν σε ικανοποιεί ο ερωτισμός και η ερωτική σχέση με τον σύντροφό σου? Και επειδή κάποιοι θα πείτε, ναι, μα μερικοί μπορεί να έχουν σεξουαλικές δυσλειτουργίες ή μερικές γυναίκες λόγω εμμηνόπαυσης μπορεί να έχουν θέματα. Ακόμη και σε εκείνα τα ζευγάρια, τα μετεμηνοπαυσιακά ζευγάρια, υπάρχουν λύσεις της ιατρικής, σύγχρονες λύσεις που βοηθούν τα ζευγάρια αυτά να έχουν μια ικανοποιητική ερωτική ζωή, και επίσης υπάρχουν και διάφοροι τρόποι με τους οποίους να έρχονται κοντά δύο άνθρωποι ερωτικά. Για παράδειγμα, γνωρίζω ζευγάρια στο οποίο ο ένας από τους δύο έχει κάποιο θέμα υγείας, το οποίο προκαλεί δυσκολία της ολοκλήρωσης της σεξουαλικής με το συνηθισμένο τρόπο, και αυτοί οι άνθρωποι βρίσκουν άλλους τρόπους να έρχονται κοντά ένας στον άλλο, να είναι intimate, να έχουν οικειότητα, να έχουν τρυφερότητα, να μοιράζονται χάδια, φιλιά, αγκαλιές και άλλους τρόπους, όχι τον κλασικό, για να ικανοποιούνται ερωτικά και οι δύο. Δεν υπάρχει δικαιολογία στο να πεις έχω εμμηνόπαυση τώρα, δεν έχω επιθυμίες, άρα δεν έχω ερωτική ζωή με τον άνδρα μου, ή έχω διαβήτη, είμαι 60 ετών, έχω πάθει νευρολογική ζημιά, έχει πάθει ζημιά το περιφερειακό νευρικό σύστημα, άρα δεν έχω στήσει, άρα δεν θα έχω ερωτική ζωή με τη γυναίκα μου. Υπάρχουν τρόποι. Ξαναλέω, και η ιατρική, που οι ειδικοί ιατροί για να συνταγογραφήσουν αυτές τις θεραπείες είναι οι γυναικολόγοι, οι γυναικουρολόγοι, οι ανδρουρολόγοι. Ο όρος σεξολόγος συνήθως χρησιμοποιείται αυθαίρετα. Εξειδίκευση στη σεξολογία έχουν τέτοιοι γιατροί. Ουρολόγοι, γυναικολόγοι, οι ανδρολόγοι, οι οποίοι είναι επίσης ουρολόγοι, και οι ουρογυναικολόγοι. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να έρχετε κοντά ερωτικά και να ικανοποιείτε και το συναισθηματικό και το ερωτικό κομμάτι ενός ζευγαριού, οι οποίοι δεν έχουν απαραίτητα μέσα τη δίσδυση. Μιλώντας εντελώς ανοιχτά και εντελώς ευγενικά σε ένα YouTube βίντεο. Λοιπόν, αν κάποιος που ακούει το βίντεο αυτό έχει μέσα στο μυαλό του αυτό το διαχωρισμό, ότι τη γυναίκα μου δεν μπορώ να τη δω ως ερωτική σύντροφο, δεν μπορώ να τη δω σαν μπιπ, ότι τον άνδρα μου δεν μπορώ να το δω σαν ερωτικό σύντροφο, δεν μπορώ να τον δω σαν εραστή. Συνήθως οι άνδρες, είπαμε, έχουν αυτές τις απόψεις. Αλλά και κάποιες γυναίκες μπορεί να τις έχουν. Ή ότι την φιλενάδα μου, την κοπέλα με την οποία έχω ερωτική σχέση, δεν μπορώ να τη δω ως μελλοντική σύζυγο και ως μητέρα των παιδιών μου, γιατί είναι μπιπ.
γιατί μαζί μου έχει κάνει τα πάντα στο σεξ. Άρα δεν είναι ηθική και δεν κάνει για μητέρα των παιδιών μου. Προβληματιστείτε. Προβληματιστείτε. Γιατί ο άνθρωπος είναι ολόκληρος. Και εσείς οι ίδιοι έχετε διάφορα κομμάτια. Και ολοκληρωμένη σχέση και ολοκληρωμένη σύνδεση είναι να μπορούμε να συνδέσουμε όλα τα κομμάτια μας με έναν άλλον άνθρωπο. Όχι 100% σύνδεση. Δεν υπάρχει τέλεια σύνδεση. Αλλά στα βασικά να συνδεόμαστε. Να συμφωνούμε εάν θα είμαστε ζευγάρι που θα κάνει οικογένεια μαζί. Να συμφωνούμε στις αρχές μας ως οικογένεια, στην απόκτηση παιδιών, στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Να συμφωνούμε στις αρχές και τις αξίες που έχουμε γενικότερα ως άνθρωποι. Να απολαμβάνουμε τον ελεύθερο μας χρόνο μαζί. Να τα βρίσκουμε στην κοινή ψυχαγωγία. Και παράλληλα, να εξερευνούμε τη σεξουαλικότητα μας μαζί. Και υπάρχουν διάφοροι τρόποι να εξερευνήσει κάποιος τη σεξουαλικότητα του. Υπάρχουν τρόποι να το κάνει επιφανειακά, δηλαδή να κάνει σεξ με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους ή να συμμετέχει σε διάφορα από αυτά που μας έλεγε ο Χάρης προχτές στο βίντεο, σεξ πάρτις και τέτοια κλπ. Που όσο περισσότερους ερωτικούς συντρόφους, νομίζω ότι τόσο πιο πολύ εξερευνώ τη σεξουαλικότητά μου, που αυτό γίνεται σε ένα επίπεδο επιφανειακό και υπάρχει και ο κατακόρυφος, ο βαθύς τρόπος να εξερευνήσεις τη σεξουαλικότητα σου που είναι με τον ίδιο σύντροφο, με την ίδια σύντροφο, να αφαιθείς ακόμη περισσότερο, να αφαιθείς τον έρωτα και να βιώσεις πράγματα πιο βαθιά, πιο ουσιαστικά, πιο συγκλονιστικά. Επιμένω σε αυτό, ότι σε καμία περίπτωση δεν κατακρίνω την εξερεύνηση που γίνεται επιπόλαια και επιφανειακά, είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να το κάνει, είναι επιλογή ζωής. Αν ένας άνθρωπος επιλέγει να γνωρίζει πολλούς ερωτικούς συντρόφους, ούτως ώστε και να θεωρεί ότι έτσι εξερευνά τη σεξουαλικότητα του, δικαίωμά του, φτάνει να είναι ξεκάθαρος, να είναι ξεκάθαρη με τις επιλογές του, με τις επιλογές της, να δηλώνει τις επιλογές της και να μην στενοχωρεί άλλους ανθρώπους. Όμως, επειδή γνωρίζω τέτοια ζευγάρια, έχω την τύχη να γνωρίζω τέτοια ζευγάρια και τα έχω γνωρίσει και μέσα από τη δουλειά, τα οποία είναι διατεθειμένα να πάνε βαθιά μαζί με τον σύντροφό τους. Δηλαδή να σπάσουν τα ταμπού τους, να σπάσουν τις προκαταλήψεις τους, να νιώσουν άνετα με το σώμα τους και μεταξύ τους ο άνδρας και η γυναίκα, ο άνδρας και ο άνδρας αν είναι ζευγάρι του ίδιου φύλου, η γυναίκα και η γυναίκα αν είναι επίσης ζευγάρι του ίδιου φύλου, μαζί και μεταξύ τους να βιώσουν τον έρωτα σε πάρα πολλές εναλλαγές μεταξύ τους. Είτε πάμε κατακόρυφα, είτε πάμε επιπόλαια και επιφανειακά. Ξαναλέω, ανακεφαλαιώνοντας αυτό το βίντεο, ότι ο διαχωρισμός των γυναικών σε γυναίκα που κάνει για γάμο και οικογένεια και σε γυναίκα που κάνει και για ερωμένη έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε πολλούς άνδρες και σε πολλά ζευγάρια. Είναι ένας πεπαλαιωμένος τρόπος σκέψης, είναι ένα στερεότυπο φύλου το οποίο δεν είναι σε καμία περίπτωση υγιές και βοηθητικό. Και όσο πιο γρήγορα το ξεριζώσουμε με το μυαλό μας, τόσο πιο καλύτερη θα κάνουμε τη ζωή μας, πιο πλήρη και πιο ολοκληρωμένη. Είναι σαν να λέμε διαφορετικά, σε αυτό το σπίτι τρώω, κοιμάμαι, πίνω, λούζω, με ξαπλώνω, σε ένα άλλο σπίτι πάω και κάνω σεξ, σε ένα άλλο σπίτι πάω και συζητάω, σε ένα άλλο σπίτι πάω και βλέπω ταινίες, σε ένα άλλο σπίτι πάω και πάω εκδρομές και βόλτες στη φύση. Όλα αυτά είναι πολύ μπερδευτικά. Να κατακερματίζουμε την εμπειρία μας. Είναι μεγάλη πρόκληση και σπουδαία υπόθεση να μπορούμε να βιώσουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία που μπορούμε οι άνθρωποι να τη βιώσουμε. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι η μονογαμικότητα είναι κάτι στο οποίο φτάνει κάποιος εξελισσόμενος και γι' αυτό οι πρωτογονείς άνθρωποι ήταν πολυγαμικοί και στη σύγχρονη εποχή, μετά που έχουν εξελιχθεί και η φιλοσοφία και οι επιστήμες και η θρησκεία και όλα αυτά, έχουμε φτάσει στο πρότυπο του μονογαμικού ζευγαριού, στο οποίο δύο άνθρωποι καλούνται να προσπαθήσουν και να αφήσουν τους εαυτούς τους να βιώσουν μια πλήρη σύνδεση. Που αυτή η πλήρη σύνδεση μόνο χαρά μπορεί να μας δώσει και μόνο ικανοποίηση. Και αισθήματα ολοκλήρωσης φυσικά, τα οποία αυτά αισθήματα ολοκλήρωσης, αν πρώτα δεν έχουμε ολοκληρωμένη σχέση με τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να τα βιώσουμε. Δηλαδή,
προηγούμενο, απαραίτητο προηγούμενο για να μπορέσει ένας άνθρωπος να έχει μια ολοκληρωμένη σχέση με έναν άλλον άνθρωπο ή να έχει μια ολοκληρωμένη σχέση με τον εαυτό του και να αποδεχθεί όλα τα κομμάτια του και να τα αγαπήσει και να τα αγκαλιάσει. Και σε αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ψυχοθεραπεία για να το επιτύχει, γιατί αν έχει μεγαλώσει σε μια μέση ελληνική οικογένεια όπως όλοι μας, θα έχει μάθει κάποια κομμάτια του να τα αποδέχεται και κάποια άλλα κομμάτια του να τα μισεί. Κάποια κομμάτια του να τα θεωρεί ωραία και όμορφα και κάποια να τα θεωρεί βρώμικα. Ξαναλέω, το σεξ δεν είναι βρώμικο, ο ερωτισμός δεν είναι κάτι για το οποίο να ντρεπόμαστε. Είναι βασικά κομμάτια της ύπαρξής μας, τα οποία αν τα αγαπήσουμε και αν τα αγκαλιάσουμε, θα μπορούμε να τα βιώσουμε πιο ολοκληρωμένα και να έχουμε πιο ολοκληρωμένες σχέσεις και εμείς, αλλά και οι σύντροφοί μας. Μας το εύχομαι όλους. Καλό βράδυ.